Χαίρετε. Μπορούμε να δούμε ακόμα ένα σετ ερωτήσεων πάνω στη δυναμική. Ξεκινάμε λοιπόν. Δύο κυβότια α και β με ίσες μάζες βρίσκονται δίπλα-δίπλα και ακίνητα σε λίγο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή τάφησον με το 0 ασκούνται στα κυβότια α και β σταθερές οριζόντιες δυνάμεις fα και fβ με μέτρα fα ίσον f και fβ ίσον f δεύτερα αντίστοιχο που φαίνεται στο σχήμα. Τα δύο κυβότια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο και η επίδραση του αέρα είναι αμεληταία. Να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Αν μετά από ίσες μετατοπίσεις από το σημείο εκκίνησής τους τα κυβότια α και β έχουν ταχύτητες με μέτρα βα και ββ αντίστοιχα, τότε τι ισχύει. Βα ίσον ββ, βα ίσον ββ ρίζα 2 ή ββ ίσον βα ρίζα 2. Η σωστή απάντηση είναι η β. Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας για τις μετατοπίσεις των κυβωτίων S το m α ίσον mβ ίσον n και ΔΧ1 ίσον ΔΧ2 ίσον ΔΧ. Για το πρώτο κυβότιο θα έχουμε κ τελική μείον κ αρχική ίσον με το έργο της εφα. Επιλύουμε ως προς το βα και έχουμε τετραγωνική ρίζα 2f επί ΔΧ προς m. Αντίστοιχα για το κυβότιο β θα έχουμε κινητική τελική μείον κινητική αρχική ίσον wfβ. Επιλύουμε ως προς το ββ και έχουμε τετραγωνική ρίζα f επί ΔΧ προς m. Εάν διαιρέσουμε κατά μέλη θα έχουμε βα ίσον ββ επί ρίζα 2. Αυτή μπορεί να λυθεί βέβαια και με χρήση πρώτου δεύτερου νόμου του Νεύτωνα και εξισώσεων κινηματικής. Β2. Επόμενη. Ένα φορτηγό και ένα γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο κινούνται με ταχύτητες ίσου μέτρου σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί τους εφαρμόζουν τα φρένα, προκαλώντας και στα δύο οχήματα συνισταμένη δύναμη ίδιου μέτρου και αντίρροπη της ταχύτητάς τους. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Το όχημα με τη μεγαλύτερη μετατόπιση από τη στιγμή που άρχισε να επιβραδύνεται μέχρι να σταματήσει είναι το φορτηγό, το γιόταχη επιβατικό, κανένα από τα δύο, αφού τα δύο οχήματα θα μετατοπιστούν το ίδιο. Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας από τη θέση που τα οχήματα ξεκίνησαν να επιβραδύνονται μέχρι να κινητοποιηθούν, έχουμε κινητική τελική μείον κινητική αρχική ίσον έργο της συνισταμένης των δυνάμεων. Από την επίλυση προκύπτουν για β ως αρχική ταχύτητα ότι η μετατόπιση του φορτηγού θα είναι μεγαλύτερη καθώς έχει μεγαλύτερη μάζα. Επόμενη ερώτηση. Η Μαρία και η Αλίκη, μαθήτριες της Α Λυκείου, στέκονται ακίνητες στη μέση ενός παγοδρομίου, φορώντας τα παγοπέδιλά τους και κοιτάζοντας η μία την άλλη. Η Μαρία έχει μεγαλύτερη μάζα από την Αλίκη. Κάποια χρονική στιγμή σπρώχνει η μία την άλλη με αποτέλεσμα να αρχίσουν να κινούνται πάνω στον πάγο. Να επιλέξει σωστή απάντηση. Αν τα μέτρα επιταχύνσεων που αποκτούν η Μαρία και η Αλίκη αμέσως μετά την όθηση που δίνει μία στην άλλη είναι αμ και αα αντίστοιχα, τότε τι ισχύει σε σχέση με ισότητα ή ανισότητα μεταξύ των επιταχύνσεων. Η σωστή απάντηση είναι η γ. Κατά την αλληλεπίδραση των δύο μαθητριών ισχύει ο τρίτος νόμος του Νιούτον. Δηλαδή η δύναμη που ασκεί η μαθήτρια α στην μ είναι ίση και αντίθετη με τη δύναμη που ασκεί η μαθήτρια μ στην α. Οι δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα και προκαλούν επιταχύνσεις στις μαθήτριες σύμφωνα με το δεύτερο νόμο του Νιούτον. F μη α ίσον F α μη, εδώ παίρνουμε τα μέτρα και όχι τη δυνισματική έκφραση, τα μέτρα είναι ίσα, μη α επί α ίσον μη μη επί m επί α μη. Οπότε από το λόγο προκύπτει ότι μη α προς m μη είναι α m προς α α. Εφόσον το m μη είναι μεγαλύτερο του m α, τότε το α μη θα είναι μικρότερο του α α. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης έχει μέτρο J ίσον 9,8 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο, ενώ στην επιφάνεια του Δία J Δία 25,9 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο. Παρακάτω δύο στήλες αναφέρονται στο μέτρο της ελεκτικής βαρυτικής δύναμης που ασκεί ο πλανήτης Δίας σε έναν αστροναύτη, καθώς και στη μάζα του αστροναύτη όταν βρίσκεται στην επιφάνειά του. Να επιλέξει σωστή απάντηση. Μέτρο της ελεκτικής δύναμης που ασκεί ο πλανήτης Δίας στον αστροναύτη. Μάζα στον άνθρωπο του πλανήτη Δία. Μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό τη σχέση τη ελεκτική δύναμη που ασκείται στον αστροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται στην επιφάνειά τη, ίδια με αυτό στη Γη, μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό τη ελεκτική δύναμη που ασκείται στον αστροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται στην επιφάνειά τη, μεγαλύτερη από τη μάζα του στη Γη, ίση σε σχέση με αυτό τη ελεκτική δύναμη που ασκείται στον αστροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται στην επιφάνειά τη, ίδια με αυτή στη Γη. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σα. Η σωστή απάντηση είναι η α, γιατί η μάζα δεν μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο. Η ελεκτική δύναμη που ασκεί ο πλανήτης στον αστροναύτη έχει μέτρο W ίσον m επί J.
Εφόσον στην επιφάνεια του Δία το τζε Δία είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το τζε στην επιφάνεια της Γης, η ηλεκτρική δύναμη στο Δία θα έχει μεγαλύτερο μέτρο. Επόμενη άσκηση. Το μέτρο της επιτάχυσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι 6,25 φορές μεγαλύτερο από το μέτρο επιτάχυσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης. Το βάρος ενός μεταλλικού κύβου, όπως μετράται με το ίδιο δυναμόμετρο στη Γη, είναι βγ και στην επιφάνεια της Σελήνης είναι βγ. Αν στον ίδιο κύβο που αρχικά ερεμεί πάνω σε Γη οριζόντιο δάπεδο στην επιφάνεια της Γης ασκηθεί οριζόντια δύναμη μέτρου F, αυτό θα κινηθεί με επιτάχυνση μέτρου αγ. Αν στον ίδιο κύβο που αρχικά ερεμεί πάνω σε Γη οριζόντιο δάπεδο στην επιφάνεια της Σελήνης ασκηθεί οριζόντια δύναμη ίδιου μέτρου F, αυτό θα αποκτήσει επιτάχυνση μέτρου ασ. Η επίδραση του αέρα όπου υπάρχει θεωρείται μελητία. Με επιλέξει τη σωστή απάντηση. Για τα μέτρα των βαρών και των επιταχύνσεων που κοιτάει ο κύβος ισχύουν οι σχέσεις βγ ίσον 6,25 βσ και αγ ίσον 6,25 ασ. Βγ ίσον 6,25 βσ και αγ ίσον ασ. Βγ ίσον βσ και αγ ίσον 6,25 ασ. Με αιτιολογήστε την επιλογή σας. Σωστή είναι η επιλογή β. Το βάρος του κύβου έχει μέτρο B ίσον M επί J. Το μέτρο της επιτάχυσης βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι 6,25 φορές μεγαλύτερο από το μέτρο της επιτάχυσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης. Δηλαδή, J Γης ίσον 6,25 J Σελήνης. Άρα, σύμφωνα με την 1, βάρος Γης 6,25 βάρος Σελήνης. Επίσης, εφαρμόζοντας το δεύτερο νόμο του Νιούτον για τον κύβο, F ίσον μη επί α ή α ίσον F προς M, προκύπτει ότι το μέτρο της επιτάχυνσης είναι ίδιο τόσο στη Γη όσο και στη Σελήνη. Επόμενη ερώτηση. Ο κύβος K βρίσκεται πάνω σε μία σανίδα η οποία κινείται οριζόντια με επιτάχυνση μέτρου α με την επίδραση οριζόντιας δύναμης μέτρου F όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ο κύβος K κινείται μαζί με τη σανίδα χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε αυτήν. Να αντιγράψετε το σχήμα στην κόρα του ουρανού για να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύβο. Βασικά να επιλέξετε σωστή απάντηση. Ποια δύναμη από τις παρακάτω αναγκάζει τον κύβο να κινηθεί μαζί με τη σανίδα. Η δύναμη F, το βάρος του, η στατική τριβή, μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση, η οποία συναντιέται και αργότερα σε ασκήσεις στερεού, τη αρμονική στατάδοση κτλ. Στον κύβο ασκούνται το βάρος, η κάθετη δύναμη επαφής από τη σανίδα και η στατική τριβή. Άρα, παρατηρήστε στον κύβο τι ασκείται. Το βάρος, η κάθετη αντίδραση από τη σανίδα και η στατική τριβή. Επειδή η σανίδα θέλει να κινηθεί προς τα μπροστά, αφού ασκείται μια δύναμη F προς τα δεξιά, έτσι. Θέλει να κινηθεί προς τα δεξιά, τότε ουσιαστικά το σώμα, ο κύβος που βρίσκεται πάνω στη σανίδα, τίνει να ολισθήσει προς τα πίσω. Άρα η στατική τριβή θα πρέπει να είναι προς τα μπροστά, ώστε να παρεμποδίζει την ολίσθηση. Ο κύβος παραμένει ακίνητος πάνω στο σύστημα αναφοράς της σανίδας. Το σύστημα σανίδας κύβου επιταχύνεται προς τα δεξιά και τα δύο σώματα που το αποτελούν κινούνται με κοινή επιτάχυνση. Κοινή επιτάχυνση προκύπτει γιατί είναι κοινή και η ταχύτητα, και η ταχύτητα είναι κοινή γιατί είναι κοινές σε μετατοπίσεις, αν δεν γλιστράει ο κύβος πάνω στη σανίδα. Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο του Νιούτον, για τον κύβο απαιτείται δύναμη ίδιας κατεύθυνσης, αιτία, με την επιτάχυνση, που είναι το αποτέλεσμα. Όπως φαίνεται στο σχήμα, αυτή είναι η δύναμη της συστατικής τριβής. Επόμενη ερώτηση. Ένα σώμα κινείται πάνω σε οριζόντια επιφάνεια που δεν είναι ηλία. Με επιλέξει τη σωστή απάντηση. Εάν το σώμα το μετακινεί ένας άνθρωπος ασκώντας σε αυτό οριζόντια δύναμη F, όπως φαίνεται στο σχήμα, τότε η ταχύτητα του σώματος είναι σταθερή όταν η δύναμη F είναι σταθερή και μεγαλύτερη της τριβής ολίσθησης. Η ταχύτητα του σώματος είναι σταθερή όταν η συνισταμένη της δύναμης F και της τριβής ολίσθησης είναι μηδενική. Η επιτάχυνση του σώματος είναι σταθερή όταν η συνισταμένη της δύναμης F και της τριβής ολίσθησης είναι μηδενική. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα θα έχουμε σταθερή ταχύτητα, αυτή είναι η λέξη κλειδί, σταθερή ταχύτητα, όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που σκούνται πάνω στον κύβο, στο σώμα προκειμένου, είναι ίση με 0. Οπότε F συν τάφ ίσον το 0, οπότε F ίσον μείον τάφ, όπου τάφ η τριβή ολίσθησης. Επόμενη ερώτηση. Σε ένα κύβο που αρχικά ερεμεί πάνω σε λίγο οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει τη χρονική στιγμή τάφης ον το 0 να εφαρμόζεται μια οριζόντια δύναμη σταθερής κατεύθυνσης, το μέτρο της οποίας είναι σταθερό μέχρι τη στιγμή τάφ 1. Στη συνέχεια το μέτρο της δύναμης μειώνεται μέχρι που μηδενίζεται τη χρονική στιγμή τάφ 2, όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Να επιλέξει σωστή απάντηση. Μέχρι τη χρονική στιγμή τάφ 1 το κυβότιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Μέχρι τη χρονική στιγμή τάφ 1 το κυβότιο εκτελεί ομαλά επιτεχυνόμενη κίνηση και στη συνέχεια επιβραδυνόμενη κίνηση. Μετά από το μηδενισμό της δύναμης, το κυβότιο συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα. Σωστή είναι η απάντηση γ.
Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, επειδή η μάζα M του πιβωτίου είναι σταθερή, το διάγραμμα μεταβολής του μέτρου της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο θα είναι της ίδιας μορφής με αυτό του μέτρου της δύναμης. Γενικά, όταν έχουμε δύναμη μη μηδενική, τότε το σώμα αποκτά επιτάχυνση μη μηδενική, άρα κάνει επιτευχινόμενη κίνηση. Στο χρονικό διάστημα 0 έως τάφ 1, το μέτρο της επιτάχυνσης είναι σταθερό και η κίνηση του κυβωτίου είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. Στο χρονικό διάστημα τάφ 1 έως τάφ 2, εξακολουθούμε να έχουμε δύναμη, άρα εξακολουθούμε να έχουμε επιτάχυνση, παρόλο που η δύναμη μειώνεται. Ανεξάρτητα από τη μείωση της δύναμης, έχουμε δύναμη, άρα έχουμε επιτάχυνση, οπότε θα έχουμε επιταχυνόμενη, αλλά όχι ομαλά επιταχυνόμενη. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε όμως επιταχυνόμενη. Τη χρονική στιγμή ΤΑΒ 2 η δύναμη μηδενίζεται, οπότε σύμφωνα με το πρώτο νόμο του Νεύτωνα θα κινείται με σταθερή ταχύτητα που έχει αποκτήσει από την προηγούμενη, από το παρελθόν της, από την άσκηση των δυνάμεων στα χρονικά διαστήματα από 0 μέχρι ΤΑΒ 2. Επόμενη ερώτηση. Σε ένα κυβότιο που αρχικά είναι κίνητο πάνω σε ηλίου οριζόντιο επίπεδο, ασκείται οριζόντια δύναμη F. Το κυβότιο κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα που αυξάνει αναλογικά με το χρόνο. Να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Η γραφική παράσταση της τιμής της δύναμης F που ασκείται στο κυβότιο σε συνάντηση με τον χρόνο T παριστάνεται σωστά στο διάγραμμα. Να επιλέξει σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι η Β. Πόσο η ταχύτητα αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο, το κυβότιο θα επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση. Από το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, αφού η τιμή της επιτάχυνσης είναι σταθερή, θα είναι και η τιμή της δύναμης σταθερή. Άρα, το διάγραμμα της τιμής της δύναμης σε συνάντηση με τον χρόνο θα είναι μια ευθεία παράλληλη στον άξονα του χρόνου. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Θεωρούμε το σύστημα των δύο ακίνητων κουτιών σίγμα 1 και σίγμα 2 του σχήματος πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Να αντιγράψετε το σχήμα στο γραπτό σας, εντάξει, και να σχεδιάσετε σε κάθε κουτί ξεχωριστά τις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό. Για κάθε μία δύναμη, να προσδιορίσετε το σώμα που ασκεί τη δύναμη. Να προσδιορίσετε ποιες από τις δύο δυνάμεις που σχεδιάσαμε είναι δυνάμεις από επαφή και ποιες δυνάμεις από απόσταση. Να προσδιορίσετε ποιες από τις δυνάμεις που σχεδιάσαμε αποτελούν ζεύγος δράσης-αντίδραση. Λοιπόν, στο σώμα σίγμα 1 ασκούνται οι δυνάμεις από απόσταση, το βάρος β1, το οποίο ασκείται από το κέντρο της γης. Από επαφή, η δύναμη ν1 από το δάπεδο, αντίδραση, και η ν2 από το σίγμα 2. Εντάξει, αυτό είναι για το σώμα σίγμα 1, το οποίο βρίσκεται κάτω. Για το σώμα σίγμα 2 ασκούνται από απόσταση, το βάρος β2 από το κέντρο της γης, και από επαφή, η ν2, η οποία είναι από το σίγμα 1. Ζεύγος δράσης αντίδρασης αποτελούν οι δυνάμεις ν2, ασκείται από το σίγμα 2 στο σίγμα 1, εντάξει, και η ν2 που ασκείται από το σίγμα 1 στο σίγμα 2. σίγμα 2. Και εδώ ολοκληρώθηκε και αυτό το πακέτο με ερωτήσεις από την δυναμική. Σας ευχαριστώ.